Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε Τρίτη και 19 του μηνός, 19 Μαρτίου 2019, πολύ το 19. Ξεκινάμε ώρα για μπλε Λίμπερο 107,4. Χθες δυστυχώς δεν είχαμε εκπομπή, έχουμε αρκετά να καταγράψουμε με τη σημερινή μας παρουσία. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά, με δύο προγραμματισμένες συνεντεύξεις. Η μία αφορά το ποδοσφαιρικό Ηρακλή, η δεύτερη αφορά τον αυριανό πολύ μεγάλο χορό, τον ετήσιο χορό του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή. Αύριο 20 Μαρτίου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο από τις 8.30 και μετά. Στην εκδήλωση θα δώσουν το παρόν αθλητές από όλα τα αθλήματα του Συλλόγου, ενώ το μουσικό κομμάτι της βραδιάς θα αναλάβουν ως γνωστόν η Ελεάνα Παπαϊωάννου, ο Στέλιος Διονυσίου και άλλοι γνωστοί καλλιτέχνες και δυνατά ονόματα που θα σκάσουν μύτη κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Να θυμίσουμε ότι ο χορός έχει παράλληλα και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο κέντρο εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Και σε λίγα λεπτά θα είστε έτοιμοι για κάτι που θα σας πω, για να διεκδικήσετε 10 προσκλήσεις που έχουμε στην κατοχή μας ως ώρα για μπλε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλαθλο του Ηρακλή, που προς τιμή του διατηρεί την ανωνυμία του και να είναι γερός, που αγόρασε αυτές τις προσκλήσεις, τις έδωσε στην εκπομπή και εμείς θα τις δώσουμε σε εσάς. Σε πολύ λίγο θα μάθετε λεπτομέρειες. Ώρα προσέλευσης 8.30. Στη τιμή της πρόσκλησης περιλαμβάνεται μενού και ποτό, δωρεάν πάρκινγκ είσοδος από τη Βόρεια Πύλη στο χώρο της ΔΕΘ. 9 με 10 περίπου θα γίνουν οι βραβεύσεις των αθλητών των τμήματων και προσωπικότητων, πες το αγόρι μου, του Συλλόγου και Φορέων. Και από τη 10 και μετά η έναρξη του μουσικού προγράμματος για να περάσουμε ωραία, ακόμα καλύτερα όπως περάσαμε και πέρυσι. FM καιρό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blueliberopapakiyahoo.gr. Δεν θα χρησιμοποιήσετε μηνύματα για τις 10 προσκλήσεις. Να είστε σε αναμονή. Έτσι σας κρατάω λίγο ακόμα σε αγωνία. Και επειδή ίσως αρκετοί από εσάς έχετε αγωνία με το τι έγινε σήμερα για την υπόθεση τροπολογία, αρχικά πήρε νέα αναβολή στην ψήφισή της, καθώς αφαιρέθηκε από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και ήταν να κατατεθεί αρχές Απριλίου με απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών του αρμόδιου Υπουργού του κυρίου Αλέξανδρου Χαρίτση, ο οποίος έκρινε ότι δεν είναι επίκαιρο να ψηφιστεί εντός του νομοσχεδίου και σημείωσε ότι θα την επαναφέρει σε νέο νομοσχέδιο. Μετά όμως υπήρξε μια κατά κάποιο τρόπο διαφορετική κατάληξη, μια ανατροπή, και εκεί ο κύριος Υπουργός δέχτηκε πιέσεις, ο Αλέξανδρος Χαρίτσης, ο οποίος είχε αφαιρέσει αρχικά τροπολογία για σήμερα, ζήτησε μετά τις πιέσεις που δέχτηκε τη συνένεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με πρωταγωνιστή τον γνωστό σε όλους τον κύριο Θόδωρο Καράογλου, εξασφαλίστηκε από την πλευρά του κόμματός του να περάσει τροπολογία. Και μετά από όλη αυτή την περιπέτεια φαίνεται ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις μέχρι αργά το βράδυ. Δεν ήταν και δεν είναι εύκολο. Το έχουμε πει ούκο λίγες φορές ότι δεν εμπιστευόμαστε κανέναν και καμία πολιτεία. Για να δούμε τι θα δούμε. Οι πιέσεις προς τον κύριο Χαρίτση έγιναν από ό,τι λένε οι πληροφορίες από την κυρία Νοτοπούλου και τον κύριο Βασιλιάδη. Από εκεί και πέρα υπήρξε η συμβολή, όπως είπαμε, του κυρίου Καράογλου, γιατί ζήτησε ο κύριος Χαρίσης και την συνένεση της αντιπολίτευσης. Και από ό,τι φαίνεται πάμε προς τα εκεί, πάμε στο να περάσει. Να το δούμε, περιμένουμε. Αυτό που πέρασε πάντως σίγουρα είναι τα 80.000 ευρώ που καλείται ο Ηρακλής να πληρώσει πλέον στον Γιάννη Λουκίνα, ο οποίος διεκδικούσε 163.000 ευρώ. Η αποπληρωμή του πρέπει να γίνει σε 10
σε 10 δόσεις, με την πρώτη εξ αυτών να καταβάλλεται σε 10 μέρες. Ακόμα ένα που πρέπει να τακτοποιήσει η τωρινή ΠΑΕ Ηρακλής. Κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την πρώτη μας συνέντευξη. Σε ένα λεπτό από τώρα. Σε ένα λεπτό από τώρα. Οι πρώτοι 10 που θα πάρουν τηλέφωνο στο 2310 287 και 3 οχτάρια, ορμάτε, θα εξασφαλίσουν 10 κούτρα, που μου αρέσει η λέξη, δωρεάν δηλαδή, προσκλήσεις για τον αυριανό μεγάλο ετήσιο χορό του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής. 2310 287 και 3 οχτάρια, οι πρώτοι 10 που θα βομβαρδίσετε τον φίλο μου τον Μπίλι που είναι απέναντί μου, αυτόματα αύριο θα είστε κούτρα στο χορό. Θα έρθετε να τις πάρετε από εδώ όμως, έτσι, πριν πάτε στο χορό, γιατί τις έχουμε εδώ σε φάκελο ειδικό, σφραγισμένο, δεν ανοίγουμε τίποτα. Θα έρθετε, λέοντας αφού 18 στον έκτο όροφο, να τις παραλάβετε. Επαναλαμβάνω, 287 και 3 οχτάρια, οι πρώτοι 10 που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο, θα κερδίσετε και τις προσκλήσεις. Πάμε Αμερική, πάμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας, γιατί έχει μεσημεριάσει και εκεί για τα καλά. Στον Παναγιώτη Λιμπέρη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας με χαρά μετά από καιρό, τα ξαναλέμε στον αέρα. Παναγιώτη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη μας. Έχεις αμερικανική προφορά ή μου φαίνεται πλέον δεν νομίζω. Στα ελληνικά σου. Δεν νομίζω, όχι, ναι. Έτσι. Όχι, μπορεί. Πλάκα κάνω. Μπορεί να μου ξεφύγει κανένα αγγλικό, δεν ξέρω. Κανένα αγγλικό. Τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ είμαστε καλά. Εδώ κάνουμε τον αγώνα μας. Mm-hmm. Για την ώρα όλα πηγαίνουν γενικότερα καλά και προσδοκούμε σε καλύτερα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να πετύχεις όσα θέλεις εκεί στο όνειρό σου, το ταξίδι σου που έχεις αποφασίσει τα τελευταία 2 χρόνια. Πέρασαν 2 ή πολλά βάζω. Το καλοκαίρι θα συμπληρωθούν τα 2 χρόνια. Εντάξει, είναι ένας πολύ, πολύ διάστατος αγώνας και mm-hmm. στόχος, αφορά εμένα, αφορά την ίδια την οικογένεια, τα παιδιά. Θα δούμε. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος ζωής και διαφορετικές συνθήκες εργασίας, όλα διαφορετικά φαντάζομαι εκεί, έτσι. Όλα εντελώς διαφορετικά. Εύχομαι προς το πολύ καλύτερο σε σχέση με αυτά που ζούσες εδώ τα προηγούμενα χρόνια. Παρόλα αυτά, Παναγιώτη, παρά τα πολλά χιλιόμετρα, πόσα είναι δεν τα έχω μετρήσει, εσύ ίσως ξέρεις πόσα είναι. Είναι 7.000 μίλια. Πόσα είναι? 7.000 μίλια στην Ευθεία. Τίποτα. Και καμιά 12 ώρες αεροπλάνο ή πολλές λέω? Ναι, είναι 12 ώρες. Για απευθείας πτήση εδώ, ναι, δεν υπάρχει, θα πρέπει να πας Νέα Υόρκη. Ναι, πας από εκεί. Όπως και να έχει, παρά τις ώρες και τα χιλιόμετρα που σε χωρίζουν από τον αγαπημένο σου Ηρακλή, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εξακολουθείς και ασχολείσαι, εξακολουθείς και ενδιαφέρεσαι, εξακολουθείς και τρελαίνεσαι με την καλή την έννοια, έτσι όπως κάθε φίλαθλος του Ηρακλή αγωνιά για την ομάδα. Και να υποθέσω, Παναγιώτη, εξακολουθείς και να στεναχωριέσαι. Εννοείται. Νομίζω ότι αυτή η χρονιά είναι μια χρονιά που προκαλεί θλίψη και στεναχώρια στους περισσότερους που αγαπάνε τον Ηρακλή. Κατ' εμέ, θλίψη και στεναχώρια σε όποιον αγαπάει το ποδόσφαιρο. Γιατί λείπει ο Ηρακλής, λείπει ο καλός Ηρακλής, λείπει το γεμάτο Καφτατζόγλιο, λείπει η έγκλη που δίνει ο Ηρακλής σε οτιδήποτε συμμετέχει. Και φαίνεται ότι θα πάρει και άλλο χρόνο, είναι ξεκάθαρο, για να μπορέσει αυτή η ομάδα μας να βρεθεί στη Super League. Έχουν γίνει πάρα πολλά και τα περισσότερα δεν ξέρω αν υπάρχουν θετικά φέτος, τα περισσότερα είναι αρνητικά. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν παρατηρηθεί και πολλά επεισόδια στις σχέσεις προπονητή-διοίκησης. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τον Ηλία Θοδωρίδη. Ήσασταν μαζί στον Αγροτικό Αστέρα. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, Παναγιώτη, ήσουν ο πρώτος του προπονητής στον Εύωσμο. Δεν ξέρω αν είχε άλλον πριν από σένα. Όχι, δεν ήμουν ο πρώτος προπονητής. Ο προπονητής που ανέλαβε τον Αστέρα από τη Δέλτα Εθνική όταν ανέβηκε την πρώτη χρονιά που είχε ο Ηλίας στην ομάδα, στη Γάμα. Βγήκαμε από την Γάμα στη Βήτα, έφυγα και μετά ξαναγύρισα. Κινδύνευε η ομάδα, σωθήκαμε και βγήκαμε μάλιστα και 5 εκείνη τη χρονιά και την επόμενη χρονιά πάλι έφυγα. Μάλιστα είναι ο μοναδικός πρόεδρος που με απέλησε και μάλιστα 2 φορές. Δύο φορές σε απέλησε.
Δύο φορές. Έχεις γαλόνια. Έχεις εμπειρία. Δύο ερωτήσεις θέλω να σου κάνω, γιατί ξέρω ότι δεν μάσα τα λόγια σου και παρακολουθείς τα πράγματα στον Ηρακλή όσο μακριά και αν είσαι, όπως έλεγα νωρίτερα. Αν ήσουν προπονητής του Ηρακλή ή του Χ Ηρακλή, έτσι για να μην μας παρεξηγήσει κάποιος, και στο 65ο λεπτό έβλεπες κάποιον να έρχεται πάνω σου με φόρα και να σε κράζει την ώρα του αγώνα για τις αλλαγές που κάνεις ή δεν κάνεις, για την ομάδα που κατέβασες, για την εικόνα της ομάδος κτλ. Πώς αντιδράς? Κοιτάξτε, όταν... Και έχω και άλλη ερώτηση, απλά το πάμε σταδιακά. Ναι, όταν πρεσβεύεις μια ομάδα που λέγεται Ηρακλής και όταν πρεσβεύεις και άλλα πράγματα, δεν αντιδράς. Δεν μπορείς να ρίξεις και άλλο λάδι στη φωτιά. Ναι. Όχι γιατί εκείνη φοβάσαι. Τη στιγμή δεν αντιδράς, έτσι, την ώρα του αγώνα. Ναι, δεν αντιδράς. Ναι. Από εκεί και μετά, εγώ προσωπικά μετά θα έβαζα τους δικούς μου όρους, οι οποίοι αν γινόταν δεκτοί έχει καλώς, αν δεν γινόταν δεκτοί θα συγκονόμουν και θα έφευγα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Θα είχες παραιτηθεί, έτσι. Θα είχα παραιτηθεί. Θα ζητούσα σαν προπονητής να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Θα ζητούσα την απευθείας κάλυψη της ομάδος στο πρόσωπό μου και βέβαια έμπρακτα. Όχι στα λόγια, έτσι. Βέβαια, να επισημάνω ότι εμείς ποτέ δεν είχαμε τέτοιο κρούσμα από τον Ηλία στα χρόνια που ήμασταν στον Εύος. Ναι. Είναι λίγο οξύμορο το σχήμα, γιατί, εντάξει, για μένα και ο Αγροτικός Αθηνάς πολύ αγαπημένη ομάδα. Ένα σύλλογος που έζησε αρκετά πράγματα και πετύχαμε αρκετά πράγματα. Αλλά δεν είναι το μέγεθος του Ηρακλή. Καμία δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, να επιτρέπει ο ίδιος τον εαυτό του να κάνει κάτι τέτοιο μέσα στο Καφτατζόγλιο για μια ομάδα που... Και μπροστά στον κόσμο, έτσι. Δεν είναι ότι έγινε σε μια προπόνηση Δεν τα έχουν κάνει άνθρωποι θεσμοί στον Ηρακλή. Τεχνικοί διευθυντές και υπεύθυνοι ομάδες όπως ο Μπατάκης, ο Θεοδωρίδης, ο Συγχωρεμένος κλπ. Μιας και το ανέφερες, οι δύο φορές που σε απέλησε, θες να μας πεις τους λόγους, ήταν για αγωνιστικά? Ήταν αγωνιστική. Και είχε και δίκιο. Η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Προς τιμή σου, που το λες. Όχι, δεν έχω να κρύψω. Ο Ηλίας Θεοδωρίδης ήταν αρρωγός αυτό που κάναμε εμείς εκεί πέρα στον Εύωσμο. Και όταν μας απέλησε δεν πηγαίναμε καλά. Δεν πήγαινε η ομάδα καλά. Mm-hmm. Και είχα και την ευθύνη μου εγώ. Δεύτερη ερώτηση. Αυτό. Είσαι προπονητής. Πώς τη λένε την ομάδα σου, θύμισε μου, τώρα, στην Αμερική? Super 9. Super 9. Ναι. Τώρα δεν είμαι, αλλά okay, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Super 9 το Φοφόνκα, θυμήθηκα το φίλο σου που έχει την Ακαδημία με το νούμερο 9. Προχθές τον φιλοξενήσαμε εδώ γιατί είχε γενέθλια. Είσαι προπονητής λοιπόν στη Super 9 και μαθαίνεις ότι εσύ κάνεις κανονικά προπονήσεις, έτσι, πηγαίνεις στην αντίστοιχη μίκρα της Super 9 εκεί στην Αμερική και μαθαίνεις από τα media που δεν διαψεύδεται αυτό το γεγονός, γιατί το έχουν επιβεβαιώσει και τα ίδια τα μέλη του ΔΣ της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, ότι κάποια από τα μέλη του ΔΣ της Super 9 συναντήθηκε με άλλο προπονητή, τον Νίκο Παπαδόπουλο για παράδειγμα. Ναι. Και έρχομαι εγώ στη συνέντευξη τύπου τη Super 9, αφού έχετε χάσει ή έχετε φέρει ισοπαλία με τους Boston Celtics, και ρωτάω, κύριε Δηλμπέρη, έγινε αυτό μέσα στην εβδομάδα. Ενώ εσείς είστε προπονητής, ενώ εσείς προπονείτε την ομάδα κάθε μέρα, η διοίκηση αποφάσισε να κάνει ένα ραντεβού και με τον Ουάσιγκτον. Πάλι θα ρωτήσω τι κάνεις. Ή τι απαντάς σε μένα που σου κάνω την ερώτηση. Να απαντήσω με ερώτηση λοιπόν. Ναι. Τι συμβόλαιο έχω? 1,5 χρόνο. Έχεις και του χρόνου. Την πήρατε την απάντηση. Την πήραμε την απάντηση. Την απάντηση την ξέραμε και την έχουμε καταγράψει. Αλλά είναι κάπως έτσι, και το κερασάκι στην τούρτα ήρθε και με τις πρόσφατες δηλώσεις που ξέρω ότι εκνεύρισαν κατά κάποιο τρόπο και εσένα. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, με πείρασε περισσότερο από όλα με έχει πειράξει. Με τον Βασίλη Χατσπαναγή και τα λοιπά. Για να βάλω έναν τίτλο σε όλα αυτά, θεωρώ ότι ο Εμμάνουελ Ρόκα, όσο εκτίμηση και να τον έχουμε, όσο καλό παιδί και να είναι, όσο έχει χάσει την μπάλα πλέον στο επικοινωνιακό κομμάτι, δυστυχώς. Κάθε συνέντευξη τύπου αποδεικνύεται χειρότερη από την άλλη.
κάθε συνέντευξη τύπου Παναγιώτη έχει να πει μία χοντράδα πίσω από την άλλη, συγγνώμη που μιλάω έτσι, και από την άλλη δεν υπάρχει καμία αντίδραση από τη διοίκηση, γιατί απλούστατα έχει ένα συμβόλαιο και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και εδώ θέλω το σχόλιο σου για όλα αυτά που εγώ είπα και δυστυχώς σε διέκοψα και λίγο. Εγώ θα σταθώ περισσότερο στο θέμα της τελευταίας δήλωσης. Τα άλλα, ο καθένας είναι υποκειμενικό πώς βλέπει κάποιος το παιχνίδι ή πώς διαχειρίστηκε ένας προπονητής ένα παιχνίδι και το τι είπε στη συνέντευξη τύπου για αυτή τη διαχείριση. Ξέρετε, δοκάρει και μέσα ήρωες. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι κάνανε λάθη στην τακτική τους προσέγγιση και έχουν κερδίσει παιχνίδια. Αλλά εγώ θα πάω, θα το προσεγγίσω πρώτα το θέμα σαν προπονητής, UEFA Pro License υποτίθεται, και μετά θα το προσεγγίσω ως Ηρακλειδέας. Ένα από τα πρώτα μαθήματα τα οποία κάνεις όταν πηγαίνεις στα UEFA Pro License, τα κορυφαία διπλώματα προπονητική στην Ευρώπη, είναι ότι όταν πας σε μια ομάδα πρέπει να σεβαστείς την κουλτούρα της ομάδος, τη φιλοσοφία και την ιστορία. Αν είσαι ο Μουρίνιο, βάζεις την Ίντερ να παίξει κατενάτσιο. Που πάλι η Ίντερ κατά καιρούς είχε παίξει κατενάτσιο παλιότερα και παίρνει στο Champions League. Όμως, δεν έχει το δικαίωμα ένας προπονητής να πει ποτέ, ξεχάστε το Χατζη Παναγή. Τουλάχιστον, να ξεχάσουμε... Και δεν τον αναφέρεις όταν είσαι στη Β' Εθνική, δηλαδή τι να λέμε τώρα. Να ξεχάσουμε και τον Ηρακλή του Γιωβάνοβιτς, ξεχάσουμε και τον Ηρακλή του Ρωμάνο. Ποιον Ηρακλή να ξεχάσουμε τελικά. Εάν δεν μπορεί να εναρμονιστεί με τις ανάγκες της ομάδος, θα πρέπει να κάνει άλλα πράγματα. Αλλά δεν μπορεί να εφαρμόσει φιλοσοφία και πολιτική διαφορετική από την φιλοσοφία της ομάδος ένας προπονητής. Δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Όχι ο Ρόκα, οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε. Πρέπει, νομίζω ότι αυτή είναι και η λάθος προσέγγιση που έχει κάνει αυτή τη στιγμή ο Εμμάνουελ Ρόκα, που κατά τα άλλα στην Ελλάδα πέτυχε αρκετά πράγματα σε πολλές ομάδες. Προσπαθεί να εφαρμόσει λόγω ειδικών καταστάσεων ένα πολύ αμυντικογενές αγωνιστικό πλάνο, το οποίο δεν ταιριάζει με τον Ηρακλή. Και δεν το προσαρμόζει την ώρα του αγώνα ανάλογα με το πώς πάει το παιχνίδι στην εξέλιξή του, έτσι. Κερδίζουμε, εντάξει, χάνουμε, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Έχουμε ισοπαλία. Δεν θα ήθελα να κάνω κριτική στο συνάδελφο για το πώς, εντάξει, το είπα εγώ. Για το πώς διαχειρίζεται ένα παιχνίδι. Εγώ μιλάω για γενικότερα ότι εμένα με ενόχλησε σαν συνάδελφο και με ενόχλησε και σαν φίλο του Ηρακλή η προσέγγιση αυτή. Δεν μπορεί να ακουστεί κάτι τέτοιο, δεν γίνεται και δεν μπορεί να τα ακούσει κόσμος ο οποίος έχει εδώ και τα τελευταία χρόνια έχει πάει στην πανέμορφη τουριστική Καλλικράτεια, στο πανέμορφο και αξιόμαχο Παλαιοχώρι, έχει κάνει θυσίες για να ξαναδεί τον Ηρακλή του Χατζηπαναγή. Και γιατί έχουν κρατηθεί όσο δύσκολο άνθρωποι, και αν ακούγεται αυτό τώρα, έτσι. Για να κρατηθεί και έχουν κρατηθεί, γιατί τον Ηρακλή αυτή τη στιγμή τον κρατάει το παδικό κίνημα. Ναι. Τα τελευταία χρόνια τον κρατάει το παδικό κίνημα και έχει δίκιο ο οπαδός ό,τι και να πει. Αλλά δεν μπορείς να του πεις ξέχασε τον. Γιατί αυτός είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή γεννιούνται Ηρακλάκια. Μέσω των social media μπορούμε να δούμε πάρα πολλούς νεαρούς οι οποίοι έρχονται και βλέπουν με την ομάδα, με τους πατεράδες τους, από 5 χρονών μέχρι 18 χρονών προσπαθούν να γίνουν Ηρακλειδείς. Και αυτό που τους κρατάει ζωντανούς είναι αυτή η άβρα που έχει η ομάδα αυτή μέσω του Χατζηπαναγή. Συνεπώς, θεωρώ πολύ άτομο και άστοχο αυτή την τοποθέτηση και ελπίζω βέβαια να προσαρμόσει τη σκέψη του αρκετά γρήγορα. Στο υποκατασκευή που είπε, πόσα πρέπει να αλλάξουν. Βέβαια, δεν είσαι κοντά, δεν τα παρακολουθείς από κοντά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ίσως να έχεις πιο καθαρό μυαλό σε σχέση με εμάς που δυστυχώς ζούμε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα εδώ κάθε μέρα. Νομίζω ότι ήδη ο Ηρακλής πρέπει να ετοιμάζεται για την επόμενη χρονιά. Ναι, αλλά θέλει υλικά, θέλει μαστόρους, θέλει αρχιτέκτονες. Ναι, το πρώτο πράγμα είναι ξεκάθαρο. Το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η τροπολογία. Η οποία από ό,τι μαθαίνω τώρα, Παναγιώτη, πάει για απόσυση λόγω Υπουργείου Οικονομικών. Λοιπόν,
Αν αυτή η τροπολογία λοιπόν δεν γίνει, είναι ξεκάθαρες οι δηλώσεις της διοίκησης ότι υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας. Δηλαδή, δυστυχώς, αλλά μπορεί να δούμε και χειρότερες μέρες για την ομάδα. Ναι. Συνεπώς, η πρώτη μάχη αφορά αυτό. Από εκεί και πέρα, αν περάσει αυτό ή αν βρεθούν χρήματα να καλυφθεί όλο αυτό το άνοιγμα, τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για διαφορετικούς Να ρωτήσω κάτι και, για σχεδιασμό. Και είμαι σίγουρος ότι έχεις απάντηση. Δεν μπορεί ολόκληρος Ηρακλής να διακανονίσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ? Είμαι σίγουρος ότι μπορεί. Γιατί η καταστροφή... Πάντα πίστευα στη δυναμική αυτής της ομάδας και στο ξεκίνημα... Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν δεν περάσει, Παναγιώτη μου, η τροπολογία, θα έχει μπροστά του Ηρακλής ένα 1,5 εκατομμύριο με 2 εκατομμύρια... Άντε 2, να τα κάνω, ευρώ. Βάζεις θηλιά και πέφτεις με τα 2 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν περάσει η τροπολογία? Γιατί ο κύριος Καραντώνης αυτό μας είπε ως αντιπρόεδρος, ότι εγώ άμα δεν περάσει, κόσμο και επιχειρηματίες έξω από τον Ηρακλή, Ηρακλειδής, οι οποίοι θα δίναν χρήματα για να καλυφθούν αυτό το ποσό. Τους ξέρουμε, τα έχω ξαναβάλει τα χρήματα αυτά πολλές φορές. Θέλω να πω ότι η δήλωση ότι αν δεν περάσει η τροπολογία δεν έχουμε επιβίωση, μήπως ήταν τραβηγμένη? Δεν το γνωρίζω αυτό. Το μέγεθος και το τι άφησε ο Παπαθανασάκης πίσω με συναλλαγματικές και όλα αυτά τα οποία ακούω και διαβάζω... Κοντά στα 2, είπε πρόσφατα, είπα στη συνέντευξη. Ναι, δεν γνωρίζω και ποια είναι η δυναμική τους. Πάντως είναι γεγονός ότι ο Τόμ Παπαδόπουλος σαν επιχειρηματίας στην Αμερική είναι μεγάλος επιχειρηματίας. Δεν μας το έχει δείξει ακόμα, δηλαδή, εδώ. Λυπάμαι που το λέω. Ναι, δεν είναι εύκολο να μεταφέρεις χρήματα από την Αμερική στην Ελλάδα. Πιστέψτε με. Και ιδίως ποσά τέτοια. Λες ότι αν είναι δεν ήταν μπλοκαρισμένος ο λογαριασμός θα μας το έδειχνε? Υπόθεση. Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ πως ναι. Γιατί η Columbus, η εταιρεία που έχει με τα μάρμαρα και αυτά, είναι τεράστια. Κολονιών, εταιρεία. Όπου και να έχω μιλήσει στα constructions εδώ πέρα, στα κατασκευαστικά κομμάτια, το γνωρίζουν όλοι. Κάνει εμπόριο, εισαγωγές, εξαγωγές σχεδόν σε όλη την Αμερική. Ναι. Θα δούμε. Για να δούμε. Πάντως προς το παρόν μπαίνει μέσα στη διαδικασία, γιατί τώρα γίνεται όλο αυτό το αλυσοερίς εκεί στη Βουλή. Μπαίνει ξανά το Υπουργείο Οικονομικών και μάλλον χαλάει για σήμερα, πάει για αύριο. Θα δούμε. Έχουμε γίνει και πολιτική ρεπόρτερ, όπως καταλαβαίνεις. Ας δώσει ο Θεός να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Σου εύχομαι καλή δύναμη. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε να έχουμε να πούμε και καλύτερα πράγματα για τον Ηρακλή, φυσικά. Και θα χαρώ να σ' ακούω και η 9 και η 10 και η 11 όπου είσαι στην Αμερική. να πηγαίνει καλά. Εγώ είμαι Βοστόνη, αλλά εντάξει, επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, ναι. θα την υποστηρίξω την ομάδα σου. Θα την υποστηρίξω. Περάσαμε και από εκεί, από τη Βοστόνη, πήγαμε και στο Boston Garden, ήταν εκπληκτική. Μαγεία. Μακάρι να αξιώσει ο Θεός να βρεθώ κάποια στιγμή. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και για το σχόλιο σου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα εκεί στην Αμερική, στον Παναγιώτη Δηλμπέρη. Πάμε να τρέξουμε. Βάλε μου κάτι, Μπίλη μου, μια πενιά για να τρέξουμε, για να αλλάξουμε και θέμα. Θα κάνω αυτό που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα με την Ελεάνα. Έχω ένα τρίλημα. Να αφήσω το τραγούδι να παίζει, να του πω καλησπέρα στον αέρα ή να τον βάλω να τραγουδήσει στον αέρα? Στέλιο Διονυσίου, τι από τα τρία να κάνω? Γιώργο μου, μόλις έφτασα, είμαι αρκετά κουρασμένος για να τραγουδήσω. κρατάω τις δυνάμεις μου για αύριο. Έτσι. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη που έχει φτάσει μόλις. Ναι, μόλις έφτασα. Στην αγαπημένη μου πόλη, να το πω έτσι, γιατί... Μας αγαπά, το ξέρω. Μπορεί να μην γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά θεωρώ τον εαυτό μου Σαλονικιό. Πώς είσαι? Είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Μπορώ να πω ότι τα πράγματα πάνε αρκετά καλά. Όσον αφορά τη δουλειά μας, εννοώ ότι κάνουμε πράγματα, ετοιμάζουμε ένα δίσκο με τον μεγάλο μαέστρο, τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Τα άλλα τώρα της καθημερινότητας τα ξέρετε. Όλος ο κόσμος παλεύει. Παλεύει για την επιβίωση, δηλαδή όλοι μας, με λίγα λόγια, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα θέλω ως Γιώργος, αλλά φαντάζομαι συμφωνούν και όλοι όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή και ο κόσμος του Ηρακλή, ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα ευχαριστώ που θα είσαι αύριο κοντά μας, μαζί με την Ελεάνα.
θέλω να σου πω. Και όλους τους υπόλοιπους. Βασικά, εντάξει, η Ελένα την αγαπώ ιδιαίτερα, είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Σίγουρα το όνομά της έχει συνδεθεί με τον Ηρακλή, είναι μια μεγάλη ιστορία ο πατέρας, έτσι. Βεβαίως. Επομένως, δεν θα μπορούσε να λείπει. Τώρα θα μου πεις, εγώ που κολλάω, ο αδερφός μου, ο αγαπημένος μου φίλος, ο Μάνος, ναι, όταν με πήρε να μου το προτείνει, πραγματικά δέχτηκα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί δεν σου κρύβω ότι ο Ηρακλής είναι μια έτσι από τις αγαπημένες ομάδες, ενώ ότι τη συμπαθώ πάρα πολύ. Εντάξει, και ο Ηρακλής έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Και περνάει ακόμα. Και περνάει, και όπως περνάει και ο Παναθηναϊκός κτλ. Δέχτηκα λοιπόν, γιατί αφενός είχα να ανέβω Θεσσαλονίκη αρκετό καιρό και ήθελα έτσι λίγο να περάσω έτσι ένα διήμερο στα αγαπημένα μου φιλαράκια και στην αγαπημένη μου πόλη. Εννοείται να τραγουδήσουμε όλοι μαζί παρέα και να περάσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ. Τι μας έχεις ετοιμάσει ή να μην το πούμε, δεν κάνει? Εντάξει, κοίταξα, μην περιμένεις κανένα χορευτικό. Από κάτω πάντως στο χαλάκι μας παίζαμε από τη τελευταία σου δουλειά, έτσι, από πέρυσι. Αυτό ήταν από πέρυσι. Ναι, μια καλή σου τύχη. Καλή σου τύχη, εύχομαι, σωστά. Ναι. Βέβαια τώρα, εντάξει, όπως σου είπα, τα επαγγελματικά, όταν σου γράφει δίσκο ένας από τους μεγαλύτερους λαϊκούς συνθέτες της Ελλάδας, ο Χρήστος Νικολόπουλος, και τους στίχους τους γράφει ένας Σαλονικιός που έχει γράψει τεράστια ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, ο Φίλιππος Γράψας. Θα εγγύηση. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μόνο χαρούμενος πρέπει να είμαι και πάνω απ' όλα να βγουν αυτά τα τραγούδια έτσι όμορφα στο κοινό, να τα ακούσει ο κόσμος. Και σε αυτό πρέπει να βοηθήσετε και εσείς, γιατί δυστυχώς στα περισσότερα ραδιόφωνα το συνομπάρουν λίγο το λαϊκό τραγούδι. Κοίταξε, μιλάς με ροκά, ο οποίος τις τελευταίες δύο εβδομάδες παίζει λαϊκά στην εκπομπή. Ναι. Πάνω απ' όλα ο Ηρακλής, Τέλειο. Εσύ είσαι η εξαίρεση. Αν και ξέρεις πολύ καλά ότι και η ροκ μουσική με τη λαϊκή, δηλαδή να θυμηθώ τώρα τον Χέντριξ να λέει ότι ο καλύτερος του κόσμου είναι ο Χιώτης και όχι εγώ, για παράδειγμα, έτσι. Έτσι, έχει υποθεί και είναι μεγάλη πραγματικότητα. Αλήθεια λέω, δεν λέω, βέβαια. Βέβαια. Και κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι αυτές οι μουσικές έχουν πάρα πολλά κοινά. Πολλά. Επομένως, εντάξει, αυτό είναι στο θέμα του κάθε ανθρώπου, και εγώ ακούω ροκ ανάλογα σε τι φάση βρίσκομαι, και εγώ θα ακούσω ροκ με πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και θα περάσω και τέλεια. Και εγώ από τέλεια και θα περάσω αύριο. Δεδομένο. είμαι σίγουρος. Όλοι θα περάσουμε δεδομένο, τέλεια. Δεδομένο. Και όταν πεις το γνωστό, εντάξει, υπάρχουν καλλιτέχνες που το ξέρεις πολύ καλά ότι στιγματίζονται. Έτσι, το ψηλά τα χέρια, βέβαια, είναι η σημαία σου, είναι το πανό σου, μιας και μιλάμε και για αθλητισμό. Εκεί μπορεί να σηκωθώ κιόλας, να ξέρεις. Μαγκάρι. Όταν θα το πεις. Γιώργο μου, μαγκάρι. Να το πούμε και παρέα. Μάθε λίγο στιχάκια, το πούμε παρέα. Δεν το θέλει ο κόσμος αυτό, πίστεψέ με, Στέλιο. Εσύ μπορεί να το ήθελες. Καμιά μέρα, σε καμιά ταβέρνα μπορεί να είμαστε οι δυο μας, οι τρεις μας. Ναι. Εκεί είναι. Θέλω να σου πω ότι έχω παρέμβαση. Ναι. Με ειδοποιούν από το... Πώς κάνουν στην τηλεόραση, με ειδοποιούν από το control. Έτσι δεν κάνουν στην τηλεόραση. Για να δούμε ποιος είναι. Ότι έχουμε παρέμβαση. Κάποιος θέλει να σου μιλήσει, δεν ξέρω ποιος είναι. Αυτά λίγο με τρομάζουν, ξέρεις, τα ζωντανά. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Καλησπέρα στη Γαλάζια Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στην πόλη. Ο αδερφός μου, ο Μάνος. Εμένα μ' αρέσει το ροκφόρ, τι να κάνω. Καλησπέρα, κύριε Ματζιούκη. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα στον καλεσμένο σας και αδερφικό μου φίλο λατρεμένο, το Στέλιο του Διονυσίου, που θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε. Ναι. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην πράσινη οικογένεια του Παναθηναϊκού. Για αυτούς τους τρεις ανθρώπους, σήμερα έφυγε και ο τελευταίος. Ο Θανάσης. Ο Θανάσης, ο Γιαννακόπουλος. Είναι πολύ, για όλη την Ελλάδα πιστεύω, είναι πολύ λυπηρό το γεγονός. Και για τους τρεις που δώσανε τη ζωή τους για τον Παναθηναϊκό. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Στελάρα, του Παναθηναϊκού, όλων των Παναθηναϊκών. Να πω κάτι, είναι πολύ σημαντικό ότι
αυτοί οι παράγοντες που έχουν αφήσει τόσο μεγάλη ιστορία και έχουν κάνει πολύ μεγάλο έργο, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, αλλά φαντάζομαι και για όλη την Ελλάδα, οι παράγοντες δεν είχαν να χωρίσουν τίποτα με άλλες ομάδες. Ίσα-ίσα πιστεύω ήταν τόσο αγαπητοί άνθρωποι, δεν προκαλέσανε ποτέ, ήταν σεμνοί. Έτσι ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν ότι σίγουρα είναι λυπηρό για όλους, παρά κάποιος ας πούμε, να τον αφήνει έτσι αδιάφορο. Ναι, ναι. Μία ανωτελεία να βάλουμε και να ξεκινήσουμε να λέμε για τον αυριανό χορό με λεπτομέρειες όσο μπορούμε. Τι θα πούμε για το χορό, τι θα γίνει στο χορό, ρε. Περίμενε, Μάνο, περίμενε. Έχω ειδοποιούμε πάλι από το κοντρόλ. Γιατί ο Στέλιος πουλάει, όπως καταλαβαίνεις. Τόση ώρα, Στέλιο, όταν ξεκινήσει η εκπομπή μέχρι και τώρα, έλεγα ότι οι 10 πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο θα κερδίσουν 10 προσκλήσεις για αύριο. Ενημερώνομαι λοιπόν ότι έχω άλλες 8. Σύνολο αυτό 18. Αυτό είναι ευχάριστο. Ορμάτε, είναι... 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Έχουν αγοραστεί αυτές οι προσκλήσεις από φίλο του Ηρακλή. Οι 8 είναι 18, προσφορά 18, του Φορόλ. Πώς? Δεν το κάνουμε 20, να είναι, ας πούμε, 10 ζευγάρια, ρε παιδιά. Ό,τι με ενημερώνει το κοντρόλ, ρε παιδιά, ό,τι με ενημερώνει το κοντρόλ. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια, βομβαρδίστε τον Μπίλι που έχω απέναντί μου στο τηλεφωνικό κέντρο για να πάρετε τις προσκλήσεις, να τις τσαλακώσετε, να πάτε αύριο δωρεάν, να δείτε Στέλιο Διονυσίου και να χορεύετε ψηλά τα χέρια. Καλά τα λέω. Και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Εντάξει, τώρα εσένα. Την Ελεάνα την είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα φυσικά. Που μου είπε επίσης ότι σ' αγαπάει πολύ. Θα έχουμε και εκπλήξεις τη βραδιά. Δεν τις λέω. Κρατιέμαι, Στέλιο. Δεν τις λέω. Δεν τις λέω. Έχω δώσει το λόγο μου. Έχω δώσει το λόγο μου. Απλά λέω ότι όταν σκάσουν μύτη θα γίνει κι άλλος χαμός. Πάντως είναι ευπρόσδεκτοι. Όσοι έρθουν είναι ευπρόσδεκτοι. Μάνο θα τραγουδήσεις εσύ, γιατί εμένα μου ζήτησε να πούμε τα ψηλά τα χέρια και του είπα άστο καλύτερα. Εγώ, αγόρι μου, έχω τραγουδήσει με το Στέλιο ναι. από τα παιδικά μας χρόνια. Ναι. Μάλιστα, με κυνηγούσε ο αδερφός μου άλλος, ο Άγγελος, γιατί πηγαίναμε στα μπουζούκια κάθε βράδυ, τότε ήταν 7 στα 7, και έπαιρνα τα μικρόφωνα τους τραγουδιστές, από τις φίρμες, και τα έδινα στο Στέλιο. Τέτοια μούρλα είχα και γινόταν και στα μαγαζιά Ανάσταση. Και μας κυνηγούσε ο Άγγελος. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν γνωρίζεστε καθόλου, ε. Καθόλου, καθόλου. Γνωριζόμαστε 35 χρόνια. Έτσι ακριβώς. Επειδή εσύ θες να μεγαλώνεις το Στέλιο τώρα. Για σένα μπορείς να πεις ότι θέλεις. 35 χρόνια όπως το ακούς και αγαπιόμαστε 35 χρόνια. Δεν έχουμε αλλάξει ποτέ ναι. μία κακή κουβέντα. Μάλλον μία καλή, γιατί συνέχεια είμαστε στο κοντρόμπινερ. Αλλά δεν μαλώσαμε ποτέ. Στέλιο, αλήθεια λέει. Πέφτει πράγμα. Αλήθεια. Πέφτει πράγμα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μαλώσει ποτέ. Εντάξει, τώρα τα γαλλικά μας τα λέμε μεταξύ μας. Τα λέτε. Ξέρετε γλώσσες, ξέρετε γλώσσες, ναι. Ακριβώς, ξέρετε γλώσσες. Ναι. Μάλλον θα μας τραγουδείς αύριο. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα θα κάνω μια προσπάθεια τα ξυπνώματα με γαργάρες, με κρόκους αυγών και τα λοιπά. Ρούφα ένα αυγουλάκι, Μάνο. Ναι. Ρούφα ένα αυγουλάκι. Το ρουφάω το αυγό χρόνια, Στέλιο, ξέρεις. Λοιπόν, έφτασες με το καλό. Εδώ είναι, ναι, εδώ ναι, είναι. Εγώ φτάσει. Έτοιμος για ξεκούραση. Μέχρι να προετοιμάσει έτσι να. Θα πω το κλισέ το δημοσιογραφικό. Να γεμίσει τις μπαταρίες του για αύριο. Άστα αυτά. Αλλιώς γεμίζουμε τις μπαταρίες μας εμείς. Δεν ξέρω εγώ τέτοια. Εγώ τώρα στον αέρα λέω τις μπαταρίες. Αυτά τα ξέρει ο Στέλιος. Να ρωτήσω τι ώρα θα σε απολαύσουμε ή να μην ρωτήσω. Πάμε και βλέπουμε. Γιώργο μου, κοίταξε. Από ό,τι γνωρίζω, 8.30 ώρα θα γίνουν κάποιες βραβεύσεις σε αθλητές. Ναι, ναι, του Γυμναστικού Συλλόγου Ηράκλειου. Ναι. Ακριβώς. Και τώρα φαντάζομαι τώρα αυτό πόσο θα κρατήσει. Γύρω στις 10 πιστεύω. Κατά τις 10 βλέπω να αρχίζει το μπουζουκάκι, ναι. Το να κελάει δάνει. Ναι. Δηλαδή εγώ μετά, γύρω στις 11 και κάτι, εκεί το βλέπω. Ωραία. Μην ξεχνάς άλλωστε ότι οι φίρμες βγαίνουν στο τέλος και πάλι ξανά στο τέλος. Άρα τέτοιες ερωτήσεις κύριε Μαζιό και δεν θα κάνεις. Εντάξει φίλε, δεν είμαστε, έχουμε και εργαζόμενο κόσμο που λέει θέλω να δω το Στέλιο τι ώρα θα βγει, γιατί το πρωί ξυπνάω. Θα του πω εγώ του εργαζόμενου λοιπόν, το πρωί, να πάει κατευθείαν. Να πάει κατευθείαν στη δουλειά. Βέβαια, δηλαδή ο άλλος έρχεται 600 χιλιόμετρα για να
να θυμίσει τον Ηρακλή και θα πάει στη δουλειά πως θέλει να τον πάρουμε και ένα κουλούρι και ένα καφέ. Ένα πατσά ή μια μπουγάτσα για μετά. Ναι ρε φίλε, δηλαδή έλεος ρε φίλε. Είμαστε ο σανταρισμένος λαός του κόσμου, γι' αυτό τρελαίνομαι με τον Ηρακλή ρε φίλε να πούμε. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Τον έβαλα τώρα Στέλιο Φιτίλη, έτσι τον έβαλα Φιτίλη. Ναι, τώρα τον τρελάει, έχω κάνει τώρα. Δεν υπάρχει, μιλάμε για μεγάλη μουρλωμάνια να πούμε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ και ο κόσμος που θα είναι εκεί. Και εγώ θεωρώ ότι εντάξει, επειδή είναι αύριο μια ειδική βραδιά, πιστεύω ότι αυτοί που θα έρθουν δεν θα... Εντάξει, δεν θα μας πάρει και το ξημέρωμα, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι... Θα μας πάρει, μωρέ, σιγά τώρα. Θα μας πάρει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα έχουν και χρόνο να ξεκουραστούν και να πάρουν δουλειά. Θα τους κάνουμε και μασάζ, ναι. Μην αλλάξει τοποθεσία το βελίδιο, φοβάμαι. Προωθήσει κάνα πανόραμα. Στέλιο, να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς. Είδες, εγώ είμαι ευγενικός μαζί σου, όχι σαν τον άλλο που είναι στη γραμμή. Να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι που είσαι ήδη εδώ. Εγώ σε ευχαριστώ, αδερφούλη. Και θα τα πούμε αύριο. Και από κοντά. Τώρα, εντάξει, μη με σηκώσει τώρα, δεν χρειάζεται. Πάει με από κάτω εγώ. Εγώ θα κάνω την κίνηση, εσύ αν έχεις όρεξη. Θα σηκώσει καμιά κοπέλα να χορέψει, ρε. Εγώ θα χορέψω. Καλά. Το καλύτερο ζευγάκικο, ξέρετε, που χορεύεται. Πού? Βγαίνοντας από τη θάλασσα, σε κανένα νησί. Ναι, αλλά στο Βελίδιο θα είμαστε. Είναι γεμάτο πέτρες. Κοίταξε, Στέλιο. Ως γνωστόν, οι αθλήτριες του Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής έχει 17 τμήματα, έτσι. Έχουμε και συγχρονισμένη κολύμβηση. Έχουμε και κολύμβηση. Έχουμε και βόλεϊ. Έχουμε και μπάσκετ γυναικείο. Μπάσκετ. Έχουμε και στίβο με κορίτσια. Τώρα, θα είναι τόσες πολλές οι ωραίες κοπέλες οικιανόλευκες που μία θα βρεις να σηκώσει να χορέψει. Δεν μπορεί. Ξέρεις, μην μου τα λες αυτά, γιατί η αγαπημένη μου εδώ δίπλα. Και άμα ήξερε δηλαδή ότι είναι τόσα τμήματα γυναικεία. Έχουμε και πάνε και καλά. Και πάνε και καλά. Να μην με άφηνε να ερχόμουν, κατάλαβες. Ένας γιος για άλλο λέει. Είσαι με τη γυναίκα του δίπλα. Το κατάλαβα! Δεν είμαι χαζός. Το κατάλαβες, αλλά εσύ συνεχίζεις 182. Εγώ για χορό μιλάω, δεν μιλάω για κάτι άλλο. Μην έρθει και έχουμε άλλο να πούμε. Μην του δώσει κάποια πορτατήπη στο κεφάλι. Όχι, ειρήνη μην. Ειρήνη, απλά ήθελα να πω ότι αύριο η αίθουσα, ο πολύ μεγάλος χώρος αυτός του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου, θα είναι πολύ όμορφος. Αυτό ήθελα να πω. Η οποία δεν σου αποκάλυψε ότι είναι μία κουκλάρα και εκτός από κουκλάρα είναι και φωνάρα. Αυτή να τραγουδήσει εγώ. Τι να τραγουδήσω εγώ τότε. Κατάλαβε τι σου είπα. Ρε, τι τραβάμε. Κατάλαβα. Η κοπέλα που έχει μαζί του και στη ζωή του είναι πολύ όμορφη κοπέλα και πολύ ωραία τραγουδίστρια. Η οποία θα μας πει και αυτή η τραγούδια αύριο και εγώ θα κάνω ένα ντουέτο με αυτήν. Αυτή εκεί, το ξέρει. Εκεί θα είναι το αποκορύφωμα της βραδιάς. Κατάλαβα. Κατάλαβα, Στέλιο, δεν το ξέρει. Κατάλαβα. Αγόρια μου, σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο από κοντά. Καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση, Στέλιο. Να είσαι καλά. Φιλάκια, Στέλιο. Μάνο! Έλα, Καρκαρέ. Θες να πεις τίποτα για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή ή να πάμε έτσι χαρούμενοι αύριο? Να πάμε χαρούμενοι αύριο, αδερφέ, διότι εντάξει. Αν ανοίξω το στόμα μου. Να τώρα, απολαύσουμε το χορό και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα. Έχουμε να πούμε πολλά πάντως. Έχουμε να πούμε πολλά. Τάσος Τρέγιας, χαιρετίσματα λέει. Χαιρετάει εδώ από εδώ. Τα σούλες, τα φιλιά μου και στον. Μαζί που κάνουμε. Ο Ζάχος. Πού είναι, ήρθε ο Ζάχος. Δεν ήρθε ακόμα. Ο Τάσος. Καλά, ο Τάσος είναι αδυναμία μεγάλη, δεν είναι θέμα. Ναι. Τάσος είναι αδυναμία πολύ μεγάλη. Με το καλό αύριο. Σε ευχαριστώ, Μάνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και να κάνουμε και αυτή τη συζήτηση, Γιώργο μου, όποτε βρεις ευκαιρία. Γιατί ναι, δεν αναφέρομαι συχνά. Βεβαίως. Να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για το θέμα της ΠΑΕ. Δεν μας φτάνει μια ώρα. Έχουμε πολύ ωραία στοιχεία για να κάνουμε θεματάκι. Δεν μας φτάνει μια ώρα. Εντάξει. Τι να κάνουμε, αφού μία έχουμε, μία θα μπορέσουμε. Ναι, όχι, ναι, τρόπος του λέγει. Θα καταλάβουν όμως σε μία ώρα οι φίλαθλοι και ο παδί του Ηρακλή γιατί συμβαίνουν πάλι αυτά τα πράγματα. Καλά να περάσουμε αύριο και τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Και ότι η Πέτρινος για ακόμα μια φορά
να το βάλουν καλά στην κλάβα τους, μόνο ο κόσμος δεν είναι. Αυτός ο πονεμένος κόσμος, αυτές οι ψυχές που έχουν τρελαθεί, έχουν αρρωστήσει στην κυριολεξία, μόνο ο κόσμος δεν φταίει. Για ακόμα μια φορά στον Ηρακλή. Και μόνο ο κόσμος του Ηρακλή θα κάνει καλά τον Ηρακλή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, ωραίο ήταν αυτό. Έτσι λίγο ξεφύγαμε, χαρήκαμε, γελάσαμε. Δεν τραγουδήσαμε μόνο. Αύριο θα μας τα πει ο Στέλης ο Διονυσίου. Ευχαριστώ και τον Μάνο που, όπως καταλάβατε, είναι χρόνια φίλοι. Και όπως αποκάλυψε ο Στέλιος, έγινε μέσω αυτού το κονέ. Και είχαμε και αυτή την παρέμβαση σε εισαγωγικά και τα είπαμε εδώ στον αέρα. Λοιπόν, οι προσκλήσεις σας περιμένουν. Γίνανε 18. Έχετε και άλλη δικαίωμα να πάρετε τηλέφωνο. Έχετε, συγγνώμη, 3-4 λεπτά, 4 κάπου εκεί, στη διάθεσή σας. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Για να είστε δωρεάν κούτρα αύριο στον μεγάλο ετήσιο χορό του Γυμναστικού Συλλόγου στο Βελίδιο, από τις 8.30 και μετά, 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια, παίρνετε τηλέφωνο, το ονοματεπώνυμό σας, οι 10 πρώτοι, έχουμε ήδη 8. Μένουν άλλοι 2 για τις προσκλήσεις που θα έρθουν να πάρουν από εδώ, από Λέοντος Σοφού, στον έκτο όροφο, Λέοντος Σοφού 18. Έχουμε άλλες 8 που αν δεν προλάβουμε σήμερα θα τις δώσουμε και αύριο από τα φορόλ που θα τις παραλάβετε. Και ευχαριστώ τον καλό μου φίλο τον Χρήστο. Θα τις παραλάβετε από το φορόλ στη Στρατού. Στη Λεωφόρο Στρατού. Αν δεν προλάβουμε σήμερα, αύριο. Προφανώς θα εξαντληθούν τώρα οι 10 που έχετε να πάρετε και θα διαβάσω τα ονόματα πριν κλείσουμε από εδώ, από το Λίμπερ. Έχω τους 10. Μπίλι, έχουμε τους 10. Αυτοί που παίρνουν από εδώ και πέρα θα πάνε από το φορόλ της Στρατού. Οι 10 λοιπόν που πήραν γρήγορα είναι Τσούρμας Δημήτρης, Τσιόρβα Χρύσα νομίζω, Ιωσιφίδης Βαγγέλης, Ιωσιφίδου Βικτωρία, Κουλάριος Μιχάλης, Πανέτας Ηλίας, Καπνίδου, Παπαναούμ Γιώργος, Κονδυλίδης και Παντελίδης Θεόφιλος. Φυσικά Γιώργο μετράει, φυσικά μετράει. Ξαναλέω τα ονόματα, εσείς οι 10 θα έρθετε Λέοντος Σοφού 18 στον έκτο όροφο να τις παραλάβετε. Τσούρμας, Τσιόρβα, Ιωσιφίδης Βαγγέλης, Ιωσιφίδου Βικτωρία, Κουλάριος, Πανέτας, Καπνίδου, Παπαναούμ, Κονδυλίδης και Παντελίδης. Από εδώ και πέρα όσοι επικοινωνείτε θα εξασφαλίσετε τις άλλες 8 και θα περάσετε από τη Στρατού, από το κατάστημα Φορόλ, να τις παραλάβετε. Μη μου μπερδεύεστε. Την καλησπέρα μου στο φίλο το Θόδωρο. 1000 χρόνια Ηρακλής Γιώργο, είναι τρέλα. Εύχομαι καλή επιτυχία και αύριο και θα είμαι νοερός μαζί σας. Να είσαι καλά Θόδωρέ μου, από την Κιανόλευκη USA, δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκεσαι. Λοιπόν, τι χρωστάω. Χρωστάω, τι μπάσκετ, δεν έχουμε πει τίποτα. Μεγάλη εβδομάδα έρχεται για το μπάσκετ. Πολύ μεγάλο παιχνίδι το Σάββατο στις 5 στο ΔΑΚ Νίκαιας. Ιωνικός Ηρακλής. Αν ο Ηρακλής καταφέρει να περάσει με το διπλό, τότε θα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα για την απευθείας άνοδο στην Α1. Ο Ιωνικός που έχει 42, ο Ηρακλής 41, ο Ερμής Αγίας 38, ο Ιπποκράτης 35, ο Διαγόρας 34 με τον Αμίντα, Καστοριά, Χαρίλαος Τρικούπης, Ψυχικό, Καρδίτσα 33, μέχρι εκεί που γίνεται η μάχη για την πεντάδα. Πολλά μπράβο να δώσουμε και στα κορίτσια του γυναικείου μπάσκετ που τα πηγαίνουν εξαιρετικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τη μία νίκη πίσω από την άλλη, και πέτυχαν θρίαμβο μέσα στον Αθηναϊκό και με μεγάλη διαφορά τον άφησαν οριστικά στα play-out με 20 βαθμούς, οριστικά τον υποβίβασαν ουσιαστικά, τον υποβίβασε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή. Ο Ηρακλής που θα παίξει play-out από ό,τι φαίνεται εκτός απροόπτου, είναι προτελευταίος με 22 βαθμούς, 25 έχει ο Sporting, 26 ο Πρωτέας Βούλας, 26 ο Πανιώνιος. Αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες που, έτσι πως είναι τώρα η βαθμολογία, θα πάνε στα play-out. Και για ακόμη μια φορά πολλά συγχαρητήρια για αυτή την νίκη που σημειώσανε. Περιμένουμε παιδιά, γιατί δέχομαι ερωτήσεις για την περίφημη τροπολογία.
Περιμένουμε. Τι γίνεται στη Βουλή. Μία περνάει, μία δεν περνάει, μία ξαναπερνάει, μία ξαναδεν περνάει. Αρχικά υπήρξε αναβολή γιατί ο κύριος Χαρίτσης, ο Υπουργός Εσωτερικών, είπε ότι δεν θα την περάσουν σήμερα. Μετά είχαμε παρέμβαση του Βασιλιάδη, της Νοτοπούλου, του κυρίου Καράογλου κτλ. Έγινε μια ανατροπή για να περαστεί. Μετά μπήκε στη μέση του Υπουργείου Οικονομικών. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Δεν αφορά μόνο τον Ηρακλή αυτή την τυπολογία φυσικά. Από το Λίμπερο, Γιώργο, ναι, από το Λίμπερο. Ξαναλέω, οι 10 που θα περάσουν από το Λίμπερο, Λέοντος Σοφού 18 στον έκτο όροφο, είναι Τσούρμας, Τσιόρβα, Ιωσιφίδης Βαγγέλης, Ιωσιφίδου Βικτωρία, Κουλάριος, Πανέτας, Καπνίδου, Παπαναούμ, Κονδυλίδης, Παντελίδης. Οι υπόλοιποι 8, πώς έχουν πάρει οι μπίλοι μου, 2, οι 2 οι σημερινοί, μπορώ να, πες μου να πω τα ονόματα, και άλλοι 6 αύριο. Παλάσογλου Απόστολος, Παλάσογλου Δήμητρα. Ωραία. Αυτοί οι 2 και οι άλλοι 6 που θα προκύψουν αύριο θα μπορούν να παραλάβουν τις προσκλήσεις τους από τα Φορόλ, το κατάστημα που βρίσκεται στην Στρατού. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς για την συμμετοχή και την ακρόαση. Δίνω σκυτάλι σε Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ που μου έδωσαν απλόχερα και ένα ωραίο πεντάλεπτο. Τους εύχομαι καλή εκπομπή, συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο 107,4. Πρώτο Θεός, εμείς αύριο θα τα πούμε εδώ με την ώρα για μπλε και θα πεταχτούμε μετά στο Βελίδιο για τον μεγάλο ετήσιο χορό για να περάσουμε λίγο, να ξεχαστούμε όμορφα με όλους εσάς, με όλη αυτή την ωραία βραδιά που έχει ετοιμάσει ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής, όπου θα βραβευτούν φυσικά και πολλοί από τον Σύλλογο. Καλό βράδυ, να είστε καλά.